κύριε Ρήγα, και με τον Αντώνη Ατζολέτο, τον πολύ καλό συνάδελφο, είναι αν σας ανησυχούν οι διάφορες τάσεις που αναπτύσσονται και εκδηλώνονται μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε, ανέκαθεν ήμασταν κόμμα πολυφωνικό, ανέκαθεν ήμασταν κόμμα με διάφορα ρεύματα και τάσεις, όμως η διαφορά, αν το έχω διακρίνει καλά, είναι ότι αρχίζουν και απομακρύνονται πια οι όποιες τάσεις δημιουργούνται, με το πρόσφατο παράδειγμα του κυρίου Λαφαζάνη και τη δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας. Οι 53 δεν έχουν φύγει, όμως είναι εδώ και παρατηρούν. Περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα πούν αύριο στη συνέντευξη που έχουν. Και παράλληλα βλέπουμε και την ομάδα που είχε φύγει, το μέρος των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που είχαν φύγει από την νεολαία του κόμματός σας το καλοκαίρι, σιγά σιγά και εκείνοι να παίρνουν ένα δικό τους δρόμο. Κύριε Πουσδούκου, όντως περάσαμε μια περίοδο δύσκολη. Ήτανε, μετρηθήκαμε όλοι. Και με το τι αποφάσεις πήραμε και με το τι υλοποιούμε. Εγώ δεν συμφωνώ και δεν συμφώνησα ποτέ με τις επιλογές που κάναν όσοι ήδη έχουν φύγει από τον πολιτικό μας χώρο. Εκείνο που ζητούσα και ζητάω πάντα είναι να κρατούν μια στάση η οποία να είναι επικοδομητική. Δεν μπορεί να είναι μια στάση η οποία να σε τσουβαλιάζει το ΣΥΡΙΖΑ με όλους τους υπόλοιπους. Είναι λάθος αυτό. Και κυρίως αυτό που πρέπει να κάνουν να έχουν πρόταση που δεν έχουν. Δηλαδή δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες πράγματα τα οποία δεν απαντάνε στις σημερινές συνθήκες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, να σας διακόψω καταρχάς και να σας πω ότι με το παράδειγμα της Λαϊκής Ενότητας, ειδικά όταν το ζήσαμε προεκλογικά πριν από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τρίτη, αν συμπεριλάβει κανείς και το δημοψήφισμα, η σημαία της Λαϊκής Ενότητας είναι ότι ουσιαστικά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι δικό μας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε έναν άλλο δρόμο. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος όλοι όσοι το βάζουν έτσι, γιατί προφανώς και εμείς θέλουμε να τηρηθεί και να περάσουν μέτρα και από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αλλά βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο. Έγινε μια συγκεκριμένη σύγκρουση, είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, γίνανε συγκεκριμένες επιλογές και όποιες επιλογές, αν υπήρχε άλλη επιλογή, πρέπει να υπάρχει και πρόταση. Άρα, όταν δεν έχεις και δεν δίνεις στον ελληνικό λαό πρόταση, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θέλω και θέλουμε επικοδομητική πρόταση να υπάρχει από εδώ και πέρα από όλους όσους επέλεξαν έναν άλλο δρόμο. Όσον αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εσάς και τους τηλεθεατές ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα. Το κλίμα λέει ότι τα ρεύματα ιδεών, οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι πλούτος. Εγώ ζω και την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής πέρασε σχεδόν ομόφωνα. Δηλαδή, 3-4 λευκά υπήρχαν. Αυτό δίνει ότι κάνουμε μια προσπάθεια, δίνει την εικόνα και είναι πραγματική, ότι είναι μια προσπάθεια που να υπάρχει και συνεννόηση και συμβολή, έχοντας όλοι μας συνέστηση των ευθυνών μας και πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα, αυτό νομίζω ότι δίνει, μετά από τις εμπειρίες που έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δίνει μια καινούρια αντίληψη για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις ευθύνες που οποίες έχει αναλάβει. Ανησυχία για απόψε υπάρχει, κύριε Ρήγα, για τους 153? Να πω πάλι αυτό που λέω συνέχεια και επιτρέψτε μου γι' αυτό, ότι εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε όλους τους βουλευτές και σε όλα τα στελέχη του κόμματος, γιατί όλοι γνωρίζουμε το τι επιλογή έχουμε και γιατί την κάναμε αυτή την επιλογή. Άρα, με συνέστηση ευθύνης απέναντι όχι στην αριστερά, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στον ελληνικό λαό είναι αυτή τη στιγμή, ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε οποιαδήποτε θετικά έχουν γίνει μέχρι τώρα και το νέο δρόμο που ανοίγει με το αποτέλεσμα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Διαφορετικά θα δούμε να επαναλαμβάνονται οι αντιδράσεις της προηγούμενης ψηφοφορίας, όπου είδαμε και την πρώτη διαγραφή και στη συνέχεια αντικατάσταση. Καταρχήν δεν ήταν θέμα διαγραφής, ήταν τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έχει γίνει διαγραφή από το κόμμα, όσο αναφέρεστε, δεν έχει υπάρξει τέτοιο, ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί δεν τήρησε ο κ. Παναγούλης, δεν τήρησε αυτά τα οποία η κοινοβουλευτική ομάδα έχει αποφασίσει. Από εκεί και πέρα, όποιος επιλέξει ή δεν μπορεί ή οτιδήποτε άλλο, είναι δικαίωμά του να τηρήσει όμως αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει και έχει αποδεχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα πολύ. Και δεν είναι σε εμάς στην αριστερά. Και έχω πει και την προηγούμενη φορά για τον κύριο Γαβρίλη του Σακελαρίδη, ότι τίμησε το ήθος και τις αξίες της αριστεράς με την επιλογή που έκανε. Μάλιστα. Κλείνοντας, τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο που λένε, το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων. Κύριε Ρήγα, παρακολουθούμε και σήμερα από το πρωί και όλες τις μέρες και όλους τους μήνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρίσκεται το μεταναστευτικό είναι ότι θα μεταφερθούν οι μετανάστες από το ΤΑΕΚ Βοντό
προς το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εδώ λοιπόν προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα. Το κρατούμενο βεβαίως είναι ότι έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ των δημάρχων, μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με την πολιτεία, με συνεχείς συναντήσεις και συνεχή ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό, με τον κύριο Μουζάλα. Αλλά αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι αφενός αν υπάρχει σχέδιο αφετέρου, εάν υπάρχουν και άλλοι χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν από παρατημένα, ούτε καν κτίρια, από παρατημένους χώρους που ούτε υγειονομικά εξασφαλίζουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αλλά η ασφάλειά τους δεν εξασφαλίζεται ούτε από τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα και τη φθορά που έχουν υποστεί. Έχετε δίκιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ αισθάνομαι ότι τουλάχιστον η χώρα μας κράτησε ψηλά πολλές αξίες και το έχει δείξει σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Γίνεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και σκέψεις και για άλλους χώρους, αλλά και για επιδότηση ενδεχομένως με ενίκιο να μείνουν κάπου, μέχρι να υπάρξει και η δυνατότητα να επιλέξουν πού θα πάνε και πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι συγκινητική και η νεολαία που συμμετέχει δική μας και βοηθάει εθελοντικά στην προσπάθεια αυτή και πολλά μέλη του κόμματος βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Ο κ. Μουζάλας κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε όλα αυτά και από το προηγούμενη θητεία του στους γιατρούς του κόσμου. Να πω όμως ένα τελευταίο ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι πρέπει να σταματήσει η εστία των πολέμων. Αυτή ήταν και η συζήτηση που είχα και στην επίσκεψή μου στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα με όλα τα κόμματα της Τουρκίας. Πρέπει να λήξει η εστία του πολέμου εκεί που είναι στη Συρία. Όταν ο άλλος ζει μια τέτοια κατάσταση, προφανώς θα έχει προσφυγικές ροές. Άρα η εστία είναι εκεί. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει και η Τουρκία να υπάρξει από τη μεριά της η διάθεση να υπάρχει ταυτοποίηση εκεί, ώστε να υπάρχει ασφαλής δίωδος των προσφύγων. Για να λήξουν όλα αυτά. Έχοντας μπροστά το Πρωθυπουργό και τη Σύνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή, νωρίτερα θα έχει επισκεφθεί τη Λέρο και τη Χίο για να παρακολουθήσει τα hot spots πώς προχωρούν. Τι θα απαντήσουμε, κύριε Ρήγα, ως Ελλάδα, όταν όπως όλα τα σημάδια μέχρι στιγμής δείχνουν ότι για ακόμη μία φορά τις πιέσεις θα τις ρίξουν σε εμάς με ενίσχυση δυνάμεων, της Frontex ενδεχομένως, στο Αιγαίο, με άλλου τύπου περιφρούρηση των θαλάσσιων συνόρων, γιατί ακούμε πάρα πολύ συχνά για αυτά τα σύνορα της Ευρώπης, ξεχνώντας ότι παράλληλα αποτελούν και τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας. Πρώτον, τα hot spot πρέπει να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να... και έχουν και μια δέσμευση την οποία έχουμε πάρει και να μπορέσουν να υπάρξει πραγματική και διαβίωση και από για τους ανθρώπους αυτούς. Και να μπορέσουμε να υπάρχει και ο ένας έλεγχος στο πώς θα διανεμηθούν και το τι περιθώρια έχουμε το επόμενο διάστημα. Άρα είναι απαραίτητο αυτό. Νομίζω οι κοινωνίες πολλών νησιών το έχουν αποδεχθεί με πολύ θετικό τρόπο και εκτιμώ αυτή την συμβολή τους. Και εκτιμούμε αυτή τη συμβολή τους. Δεύτερον, τα θαλάσσια σύνορα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος, αλλά θα σας έλεγα και πάλι, εκείνο που έχει σημασία είναι να ελεγχθούν οι ροές προσφυγικές από την Τουρκία. Εκεί είναι το βάρος και εκεί πρέπει να πέσει το βάρος και την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχουμε δηλώσει και έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Σε περίπτωση που ξαναπέσει η πρόταση από πλευράς Ευρώπης πια για κοινές περιπολίες. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και εγώ δεν συμφωνώ, έχουμε τη δυνατότητα η χώρα μας να περιφρουρήσει και τα σύνορά της και αυτό και τα θαλάσσια και τα χερσαία. Έχει αυτό το δικαίωμα και δεν μπορούμε να το αποποιηθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρήγα. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Φεύγουμε εμείς από εδώ, κυριολεκτικά από εδώ και πάμε Θεσσαλονίκη.